το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων τοποθετείται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης με κριτήριο τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης. Πρώτα, των μισθωτών και ασκούμενων δικηγόρων που εκπροσωπεί, αλλά και των αυταπασχολούμενων δικηγόρων με μικρά εισοδήματα, των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ σταθερά υπερασπίζεται και την ανεμπόδιστη πρόσβαση του λαού στη δικαιοσύνη. Με αυτό το κριτήριο εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα από τα πολλά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το νομοσχέδιο αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στη διαχρονική στρατηγική στόχευση που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις για μια δικαιοσύνη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων, με το λαό μας να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, να αντιμετωπίζει πρόσθετα βάρη και εμπόδια για να βρει το δίκιο του. Αυτό ομολογείται από την ίδια την αιτιολογική έκθεση, όπου αναφέρεται ότι σκοπός της αναμόρφωσης είναι η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρηματιών στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Οι στοχεύσεις του νομοσχεδίου για εξοικονόμηση πόρων σημαίνουν στην πράξη ανακαταλωμή προσωπικού, νέα υποβάθμιση των υποδομών, καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών, τα οποία σε συνδυασμό με την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης θα έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες σε βάρος των οικονομικά πιο αδύναμων πολιτών, των μισθωτών και αυταπασχολούμενων δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων. Την ίδια ώρα, για τις στρατηγικές επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων δρομολογείται στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας η λειτουργία ειδικών πολυτελών τμήματων που θα εκδικάζουν τις υποθέσεις τους. Την ίδια στιγμή, με το νομοσχέδιο ευνοούνται προκλητικά για μια ακόμα φορά οι ισχυρές δικηγορικές εταιρείες και τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία που θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται κι άλλο στις πλάτες των μισθωτών και ασκούμενων δικηγόρων. Ήδη σήμερα οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι δουλεύουμε 10 και 12 ώρες, συχνά ταξιδεύοντας απ' άκρης άκρης στην Αττική σε υποθηκοφυλακία, ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία. Τώρα, με τις νέες αλλαγές και τα 8 πρωτοδικεία στην Αττική, κυριολεκτικά θα διακτηνιζόμαστε για να προλάβουμε τις δουλειές. Η νέα ενίσχυση των κερδών των εργοδοτών μας, με τη συγκέντρωση ακόμα μεγαλύτερου ποσοστού δικηγορικής ύλης στα χέρια τους, θα σημαίνει για εμάς ενίσχυση της εντατικοποίησης, ατελείωτα ωράρια, μεγαλύτερη πίεση για να διεκπεραιώνουμε ακόμα περισσότερες υποθέσεις τον ίδιο χρόνο. Την ίδια στιγμή, το νομοσχέδιο συνεπάγεται νέα συμπίεση αλλά και τον εξοβελισμό από το επάγγελμα ακόμα περισσότερων αυταπασχολούμενων συναδέλφων μας. Αντίστοιχες καταστάσεις ζήσαμε με πικρό τρόπο την περίοδο της πανδημίας, όπου ισχυρές δικηγορικές εταιρείες, όπως και μια σειρά άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Ενώ συνάδελφοί μας δούλευαν αδιάκοπα, ασταμάτητα και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, όλη μέρα, σε βαθμό να έρχονται καταγγελίες, ακόμα και για λιποθυμίες από την κούραση. Θεωρούμε ότι για αυτούς νομοθετείτε. Πρόκειται για τις εταιρείες αυτές που σε κοινή συνέντευξη εκπροσώπων ισχυρών δικηγορικών εταιριών αποτύπωσαν καθαρά ότι τάσσονται υπέρ του νομοσχεδίου γιατί συμβάλλει, όπως λένε, στη διαμόρφωση καλύτερων όρων για να προωθηθούν οι επενδυτικές υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Είπαν επίσης ότι είναι σπατάλη πόρων να υπάρχουν περισσότερα πρωτοδικεία, ομολογώντας ότι για τους εργοδότες μας η θέση εργασίας των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, οι δουλειές μας είναι κόστος. Πρόκειται για τις εταιρείες που από το 2021 και μετά πανηγυρίζουν για τον πάνω από ένα δις ετήσιο τζίρο τους. Ακούστε, ένα δις ετήσιο τζίρο κέρδη. Την ίδια στιγμή σε εμάς, τους μισθωτούς δικηγόρους, δεν αναγνωρίζονται ούτε τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, είτε εργαζόμαστε με έμιστη εντολή, είτε με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, αφού θεωρούμαστε συνεργάτες. Γι' αυτό το σωματείο μας, στην προμετωπίδα της πάλης του, έχει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν πάμε βήμα πίσω από αυτό.
Πόσο μάλλον που με το νέο δικαστικό χάρτη φορτώνονται νέα βάρη σε αυταπασχολούμενους δικηγόρους αλλά και σε εμάς τους μισθωτούς και ασκούμενους δικηγόρους που προστίθενται στο φορολογικό που ψήφισε πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση, αφού και εμείς φορολογούμαστε κατά βάση σαν αυταπασχολούμενοι και θα πληρώσουμε 2 και 3 μισθούς. Προστίθενται στο νέο ασφαλιστικό που αύξησε κι άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε από την τσέπη μας. Σε μια περίοδο που χιλιάδες μισθωτοί δικηγόροι ήμασταν ασφάλιστοι από την 1η Μαρτίου λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ, που οι οφειλές μας βεβαιώνονται σαν χιονοστιβάδα στο ΚΕΑΟ, που αναμένουμε την αποστολή των νέων εκαθαριστικών με τα εξοδοτικά τεκμήρια. Αν κάτι φανερώνεται μέσα από ένα ακόμα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο δίθεν δικηγορικό σώμα με κοινά τάχα συμφέροντα, όπως δηλώνουν διαρκώς η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και η Πλειοψηφία των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά. Και στο χώρο μας, όπως και σε όλη την κοινωνία, είμαστε από τη μία μεριά εμείς, οι πολλοί, οι εργαζόμενοι που πληττόμαστε από το νομοσχέδιο, αλλά και από όλες τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στον χώρο της δικαιοσύνης, οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι αυταπασχολούμενοι δικηγόροι με μικρά εισοδήματα, απέναντι στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είμαστε αυτοί που έχουμε τη δύναμη συλλογικά, με κοινό συντονισμό μέσα από τα σωματεία μας, να ανακόψουμε την επίθεση που δεχόμαστε. Όπως απέδειξε και η χθεσινή μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση των δικαστικών υπαλλήλων, όπου εργαζόμενοι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Αθήνα, σε όλη τη χώρα, φώναξαν ένα βροντερό όχι στο νομοσχέδιο. Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία έδειξε στην κυβέρνηση ότι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Καταλήγουμε με τα εξής. Το νομοσχέδιό σας δεν βελτιώνεται. Είναι αντιλαϊκό, σας καλούμε να το αποσύρετε τώρα. Απαιτούμε να υλοποιήσετε τώρα τα δίκαια αιτήματα όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Απαιτούμε καμία κατάργηση, συγχώνευση, υποβάθμιση ή διάσπαση δικαστηρίου. Πλήρη στελέχωσή τους με παρκές προσωπικό, αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής. Κατοχήρωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης.